Κύριε Κουτάφη, αλλάζει όψη στο πάρκο στην Αιακείο. Καινούργια βαψίματα βλέπουμε. Τι ετοιμάζετε να φτιάξετε εκεί? Το πάρκο το πρώην κυκλοφοριακής αγωγής με εντολή του Δημάρχου αναβαθμίζεται, ανακαινίζεται. Θα βαφτεί μετά από επιμέλεια των πολιτικών μηχανικών του Δήμου με πολύ ωραία χρώματα. Θα φυτευτούν δέντρα, θα φτιαχτούν τα κάγκελα. Θα βαφτούν τα κάγκελα έτσι ώστε να είναι ένας πολύ ωραίος χώρος προσβάσιμος για παιδιά, για μεγάλους, για οποιονδήποτε επισκέπτεται την Νέα Κείο. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα για την Νέα Κείο. Βεβαίως, μετά θα πάρει σειρά επιτέλους η παιδική χαρά, θα μπουν καινούργια όργανα, θα πάρει πιστοποίηση, θα πιστοποιηθεί, θα είναι ασφαλής για τα παιδιά, για όσους επισκέπτονται την παιδική χαρά. Στη συνέχεια θα πάρει σειρά ο κόμβος στην πλατεία της Νέας Κείου, η οποία είναι έτοιμη. Περιμένουμε την έγκριση και τη χρηματοδότηση. Και τελευταίο είναι το μεγάλο έργο της, στο λιμάνι κάτω, και αυτή η μελέτη είναι έτοιμη. Περιμένουμε να χρηματοδοτηθεί έτσι ώστε να γίνει η εκβάθυνση, να μπορούν να έρχονται πιο μεγάλα σκάφη και να έχει και πρόσβαση το υδατοδρόμιο, το οποίο το περιμένουμε και αυτό να γίνει εντός του έτους. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από μικρά έργα, αλλά τα οποία είναι πολύ έτσι πολύτιμα για την καλή λειτουργία του Δήμου και την πρόσβαση, την ασφαλή πρόσβαση στις παιδικές χαρές και βεβαίως το λιμάνι για τους ψαράδες να μπαίνουν να βγαίνουν χωρίς να κολλάνε και επίσης η νησίδα η οποία θα είναι ασφαλής για τους οδηγούς και για όσους κυκλοφοράνε πεζοί στην πλατεία της Νέας Κείου.